Τη νεκρή θεία της παρίστανε μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη, εισπράττοντας επί 6 χρόνια τη σύνταξή της. Συνελήφθη τελικά χθες, Δευτέρα, στο Λαγκαδά. Βάσει εντάλματος του ανακριτή για απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Όπως έγινε γνωστό, η συλληφθής έκανε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό της εκλειπούσας θείας της, εμφανιζόμενη ως νόμιμη δικαιούχος του λογαριασμού. Το διάστημα από το 2006 έως το 2012 εισέπραξε παράνομα συνολικά περισσότερα από 33.000 ευρώ. Η 64χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα πλημμυλωτικών Θεσσαλονίκης. Τα Δημήτρια πρέπει να αλλάξουν ταυτότητα, δηλώνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, παρουσιάζοντας σήμερα το πρωί εν πλώ τους στόχους για τις εκδηλώσεις μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου και μέλη της Επιτροπής των Εκδηλώσεων. Με στόχο τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών στην Ελλάδα, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας για την Ανάπτυξη Εθνικής Γεωγραφικής Βάσης Δασικών Δεδομένων. Το πρόγραμμα με τίτλο Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και το έργο προωθείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τη δημιουργία γραφείου εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 13ης τακτικής συνεδρίασής του. Το γραφείο εργασίας θα αποτελεί υπηρεσία του Δήμου και θα στελεχωθεί από δύο δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από στελέχη του ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ. Κύρια μέρημνα του γραφείου εργασίας είναι η πρόωθηση της απορρόφησης εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου από την αγορά εργασίας.